Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο κατακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οργός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως, Χριστόσον αγαθέτας εις πάση ημών. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε έναρξη από το περιεχόμενο της συγγραφής ενός βιβλίου του μακαριστού γέροντος επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, που έχει το όνομα «Τέσσερα χρώματα». Είναι βιβλίο ερμηνευτικό της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεοτόκου. Και ας δούμε τι μας προσφέρει ο ιερός συγγραφέας μακαριστός Αυγουστίνος. Ανάβα όδε και δείξωση αδιγενέστε μετά ταύτα. Ανέβα εδώ και θα σου δείξω όσα πρόκειται να γίνουν μετά από τη συγγραφή του βιβλίου σου, μετά από αυτά που θα σου πω εγώ. Ανάβα, ανέβα. Είναι, όχι βεβαίως, φωνή ανθρώπινη. Είναι φωνή σάλπιγγας, η οποία σαλπίζει και φωνάζει δυνατά. Σάλπιγγος λαλούσης, η οποία απευθύνεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του φωνάζει «Ανάβα, ανέβα». Τον καλεί να ανεβεί για να δει. Τον καλεί να αφήσει αυτά με τα οποία ζούμε εμείς εδώ στη γη, να αφήσει τη γη και όλα όσα ευρίσκονται πάνω στη γη. Τον καλεί να απογειωθεί. Ούτως ή άλλως, αφού πρόκειται περί Αγίας ψυχής και αγαπητής ψυχής του Ιωάννου του Ευαγγελιστού προς τον Κύριο, απογειώθηκε για να δει. Να ανέβει, λέει, στα ύψη των αιωνίων ωραίων. Να ανέβει τα αιώνια όρη, τα αιώνια βουνά, εις τα όρη ψυχή αρθόμεν, λέει ένα τροπάριο, έλα ψυχή αρθόμεν να ανέβουμε στα όρη
όθεν από όπου και δεν εννοώ ήβουνα, αλλά να λέγουμε ψηλά, πολύ ψηλά σε κορυφές, αιώνιες, όθεν βοήθεια οίκη, από όπου βοήθεια έρχεται, έρχεται βοήθεια. Ο προφήτης Μιχαίας με παρόμοιο τρόπο, σαν τη φωνή του Κυρίου, ανάβα όδε που λέει στον Ιωάννη, μέσα στην προφητεία του, στο προφητικό του βιβλίο, λέει «Εγγύσατε, εγγύσατε, εγγύσατε, όρεση αιωνίης, πλησιάσατε», πως λέμε, ο καιρός εγγύς, αυτό σημαίνει το εγγύσατε, πλησιάστε, τα όρη, τα βουνά, τα αιώνια βουνά. Εδώ ο Ιερός Συγγραφέας γράφει το εξής ωραίο. «Καρδιά μου, σήκω και βάδισε», εννοείται να ανέβεις τα βουνά εκείνα, διότι εδώ στα κάτω τα είχαμε πετεί κεραίοντα, δεν υπάρχει ανάπαυσης. Εκεί, στις κορυφές των ωραίων, θα είδεις, θα δεις ο οποία θέα από την άποψη αυτή το ιερών βιβλίων της Αποκαλύψεως είναι Αγία Κορυφή, όρος βουνού από την οποία μπορεί να δει κάθε Άγια Ψυχή όσα με τα ταύτα διγενέστε, όσα μετά από τη φωνή του Κυρίου που ακούστηκε στον Ιωάννη και έγραψε την Αποκάλυψη πρόκειται να γίνουν. Είναι λοιπόν κορυφή ανεπανάληπτη η Αγία και Ιερά Αποκάλυψης. Καλώς το ζήκατε. Γιατί όποιος ανοίγει την Αποκάλυψη, όχι μονάχος του, όποιος ανοίγει την Αποκάλυψη, όχι μονάχος του, αλλά με βοηθούς, γιατί μονάχος του σίγουρα θα στραβώσει τελείως. Χρειάζεται να έχει και βοηθό. Και ο μακαριστός γέροντας Αυγουστίνος γράφει εδώ ποιους βοηθούς είχε Αγίους Πατέρας και κάνει την ερμηνεία της Αποκαλύψεως όσο του είναι δυνατόν, όσο του ήταν δυνατόν. Γιατί λέγει, πρόκειται όταν ανοίξεις την Ιερά Αποκάλυψη να βρεθείς σε ένα θέατρο του οποίου θεάτρου άλλο καλύτερο δεν υπάρχει. Είναι το μοναδικό θέατρο που άνοιξε ο Θεός για τον άνθρωπο για να δει τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στην ανθρωπότητα και να τα δει οπλισμένος με την Άγιο Πατερική δύναμη που πήραν φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν
σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά σε ένα θέατρο που ανοίγει ο ουρανός. Ανοίγει θέατρο ο ουρανός. Καμία, μα καμία σύγκριση, μα ούτε κατά διάνοια γίνεται σύγκριση των θεάτρων που βλέπει ο κόσμος με εκείνο το ουράνιο θέατρο που ανοίγει η Αγία Αποκάλυψη. Άλλωστε, σημειώνει ο μακαριστός γέροντας, τα σημερινά θέατρα και η τηλεόραση επομένως είναι διδάσκαλοι και προαγωγή της φαυλότητος, της ανηθικότητος, του εγκλήματος. Τα επάνω στη σκηνή των θεάτρων και της οθόνης των κινηματογράφων και της τηλεοράσεως προβαλλόμενα έργα, εκτός ελαχίστων, που και αυτά τα ελάχιστα είναι ανάμεικτα με σκοτεινά στοιχεία, με σταγόνες αψινθίου δηλητηρίου, δραστικού της κακίας δηλητηρίου, ικανού να εξουδετερώσει κάθε δύναμη εκ του καλού και κάθε ωφέλεια. Αλλά να συγκρίνουμε το θέατρο που θα δούμε σε λίγο μέσα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου με τα αρχαία θέατρα των μεγάλων δραματουργών της αρχαιότητας, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Αισχυλό. Αλλά παρά τη σοβαρότητα που είχαν τα θέατρα εκείνα της αρχαιότητας, παρόλη την πλοκή, παρόλη τη σύνθεση, παρόλη τη ζωηρότητα των προσώπων που εκκινούνται, τα θέατρα αυτά της αρχαιότητας δεν μπορούν καν να συγκριθούν με το θέατρο της Αγίας και Ιεράς Αποκαλύψεως που ανοίγει ο Κύριος για να δει ο άνθρωπος. Για να δει ο άνθρωπος. Τώρα, ποιο είναι το θέμα που θα προβάλλει? Το θέατρο του Θεού, η Ιερά Αποκάλυψη. Δεν είναι κάποιο μικρό γεγονός. Πρόκειται για γεγονός γύρω από το οποίο στροβιλίζεται, γυρίζει η παγκόσμια ιστορία. Και πρώτα-πρώτα πάμε στο πρόσωπο του Κυρίου, που σίγουρα όχι μόνο η Αγία Γραφή αλλά και η παγκόσμια ιστορία φωνάζει αυτό το γεγονός το ιστορικό, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, παραδείγματος χάρη, έγινε 1453 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Ο Παρθενώνας, γεγονός πολιτιστικό, που το θαυμάζουν από απόψε ως τέχνης όλες οι γενναίες που παρελάβουν μετά τη δημιουργία του Παρθενώνος, έγινε το 4ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Π.Χ. το ένα, μετά Χριστού το άλλο. Γυρίζουν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Είναι
το πρόσωπο του Χριστού, παγκόσμιο πρόσωπο. Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή της υπεραγίας Θεοτόκου, που ήρθε και αυτή ως άνθρωπος, ακόμη ο Θετός Υιός του Μαραγκού, όπως τον λέγανε περιφρονητικά, ο Θετός Υιός του Ιωσήφ, ήταν από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα και θα είναι το πρόσωπο της ιστορίας. Άλλος τον βλέπει και χαίρεται η καρδιά του και αγαλιά και σκυρτά και υμνεί το πρόσωπό του. Άλλος τον βλέπει και στρέφεται εναντίον του. Όχι μόνο στρέφεται εναντίον του, αλλά καλεί και άλλους να μιλήσουν, να το πω έτσι, να βλαστημήσουν το όνομά του. Είναι λοιπόν άλλοι κατά, άλλοι υπέρ. Άλλοι ανεβαίνουν στον ουρανό μνημονεύοντας το όνομά του και άλλοι κατεβαίνουν στον Άδη πολεμώντας το Άγιο όνομά του. Ή φίλος ή εχθρός. Δεν υπάρχει μέση κατάστασης. Ή είσαι φίλος του Χριστού ή είσαι εχθρός του Χριστού. Αυτό λέει η ιστορία. Άγιος Κωνσταντίνος, Μέγας Κωνσταντίνος, γίνεται προστάτης των χριστιανών. Χτίζει εκκλησιές, δίνει ελευθερία στους χριστιανούς. Τάσεται υπέρ του Χριστού. Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας της πόλεως, Διοκλητιανός αργότερα. Τάσσονται κατά του Χριστού. Σίγουρα είναι αυτό που είπε ο προφήτης που αγκάλιασε τον Χριστό στην αγκαλιά του, ο Σιμεών. Σιμεών είπε στην Παναγία, άλλοι θα τον βλέπουν και θα ανεβαίνουν και άλλοι θα είναι σε πτώση. Σε πτώση, σε πέσιμο, γιατί δεν τον βλαστημούν και δεν τον αποδέχονται, γιατί δεν θα ταιριάζουν τα έργα τους με τα έργα που ζητάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει λοιπόν σύμπνοια ως προς το πρόσωπο του Κυρίου εκ μέρους των ανθρώπων. Γίνεται μία αλληλοσύγκρουση ανά τους αιώνες. Άλλοι τον πολεμούν και άλλοι τον αγαπούν. Σίγουρα δεν θα σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος, ποτέ αυτή η μάχη εναντίον του προσώπου του Κυρίου. Άλλωστε ήταν από τις προγραμματικές δηλώσεις του Κυρίου που έκανε στους Αποστόλους. Σας στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Ήτανε, βλέπετε, θα βρεθείτε μπροστά σε άρχοντες που θα σας πολεμήσουν και θα σας χύσουν φυλάκες. Πώς το λέει ο Κύριος, ήρθα να βάλω πόλεμο και μάχαιρα στη γη, να ξεσηκωθεί η πεφερά κατά της νύφης, ο πατέρας κατά του γιου, ο γιος κατά του πατέρα.
αλλά θα αρσείτε εγωνενήκηκα τον κόσμο. Να στέκεστε, γιατί είμαι μαζί σας, τον νίκησα εγώ και εσείς τον νίκησατε. Άρα λοιπόν συγκρούεται από τότε που ήρθε ο Χριστός, Χριστός και Σατανάς στην ουσία. Χριστός και Σατανάς. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώχεις? Ο Σαούλ κινούμενος και ήταν ενεργούμενος στο Σατανά, πολεμούσε τον Χριστό. Τι είσαι Κύριε, ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Κύριος που εσύ διώχεις. Άρα θα πούμε τη λέξη Αρημαγδός γίνεται και ακούγεται μέσα στο χώρο της γης και τον φωνάζει η ιστορία. Αυτό είπαμε προηγούμενος, τον φωνάζει η ιστορία, τον Αρημαγδό, τον θόρυβο, τον γλούπο. Και μπροστά σε αυτή τη μάχη την κοσμοϊστορική, γιατί μιλάμε 2000 χρόνια, αυτό γίνεται. Πριν από μερικά χρόνια σταμάτησε στη Ρωσία αυτή η μάχη ανάμεσα στους πιστούς και στην αθεία. Πριν από λίγα χρόνια. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μεγάλη σύγκρουση και μάχη ακούγεται η φωνή «Ανάβα όδε, ανέβα εδώ και δείξωση α, διγενέσαι με τα ταύτα και θα σου δείξω όσα πρόκειται να γίνουν μετά από αυτά». Άραγε, ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που ακούνε τη φωνή του Θεού, που ακούνε τη φωνή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, που ακούγεται μέσα από την Αποκάλυψη, που την ακούνε και βλέπουν τα τεκτενόμενα και τα γενόμενα ή τα συμβισόμενα, εκείνα που πρόκειται να γίνουν. Εκείνα που πρόκειται να γίνουν. Δυστυχώς, οι άνθρωποι, οι λόφρονες και οι άπιστοι γενόμενοι κλείουν τους οφθαλμούς και τα ότα και δεν θέλουν να εισέλθουν εις το πνευματικό θέατρο των γραφών και να ειδούν τα λαμπρά και ξέσια θεάματα τα οποία κατά τη μαρτυρία του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και άγγελοι επιθυμούν να ειδούν και να θαυμάσουν την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Προς Πέτρου επιστολή κεφάλαιο Α επιστολή κεφάλαιο 1 12 χωρίου. Αλλά οι άνθρωποι, σημειώνει ο Άγιος Συγγραφέας, ως νυκτόβια πτηνά τρέχουν και συνοστίζονται στις σκοτεινές των θεάτρων αίθουσες και των κινηματογράφων για να ικανοποιήσουν την οσυρά περιέργεια και να είδουν να απολαύσουν νοερός τα αισχρά και απέσια θεάματα που βυθίσουν τις φυχές στον Άδη. Ω Κύριε, πότε θα αντιστραφεί αυτή η πραγματικότητα, να πάψουν να στηνοστίζονται οι πολλοί στα θέατρα και τηλεοράσεις και να ανοίγουν να βλέπουν το θέατρο της Αγίας Γραφής? Η ψυχή μας πρέπει να ακούει τη σάλπιγγα της φωνής του Θεού που φωνάζει «Ανέβα, έλα ανέβα, εδώ ψηλά
στην κορυφή την πνευματική, για να δεις τι σε περιμένει ή τι περιμένει τον κόσμο. Μία διαφορήσεις όπως οι πολλοί, αλλά ακολούθησε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, γιατί πρόκειται να βρεθείς προ θαυμαστού, προ ολόλαμπρου και εκπάγλου θεάματος. Ο Ισαΐας ο προφήτης μιλάει για αυτό το θέαμα και μάλιστα με εικόνες καθαρές, γι' αυτό και ονομάζεται πέμπτος Ευαγγελιστής στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Έκτο κεφάλαιο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο σκηνικό του θεάτρου εκείνου. Ποιο είναι το θέατρο? Μία όραση που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή, ιδού θρόνι, δηλαδή καθίσματα που ανήκουν σε πολύ υψηλά πρόσωπα, θρόνι. Ιδού θρόνος, ιδού θρόνι. Ύμνη δοξολογίες. Ιδού βιβλίο εσφραγισμένο. Βιβλίο εσφραγισμένο. Σφραγισμένο. Ιδού αρνίων. Ιδού αρνίων εσφαγμένων. Και αυτά τι σημαίνουν? Να το δούμε. Ιδού θρόνος. Να, ένας θρόνος. Και επί του θρόνου, και αυτός που καθόταν πάνω στο θρόνο, ποιος είναι αυτός που τονίζει η Αγία Γραφή? Ιδού θρόνος. Ο καθήμενος επάνω στο θρόνο δεν είναι βασιλιάς επίγειος, ο οποίος με τη μεγαλοπρέπεια της εμφανίσεώς του για την ώρα και τη στιγμή καταπλήσει τα πλήθη, τα θαμπώνει με την παρουσία του ως βασιλιάς επίγειος. Και στη συνέχεια αυτός ο βασιλιάς, αφού περάσει ο καιρός, εξαφανίζεται και λησμονείται το όνομά του και γράφεται μόνο στα βιβλία και μετά δεν ακούγεται καθόλου. Δεν είναι παρόμοιος ο βασιλιάς που κάθεται επάνω στο θρόνο. Όχι. Ο επιθρόνου καθήμενος, τον οποίο είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι ο Θεός Πατέρας. Είναι ο Θεός Πατέρας. Είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το Θεό Πατέρα. Ναι. Μα άνθρωπος Θεόν ουδή σε ώρα και ελπόποτε. Κανένας, λέει η Γραφή, δεν είδε το Θεό. Ημί ο Υιός του Θεού, όνεν το Πατρί, παρά μόνον ο Υιός του Θεού που είναι μαζί με τον Πατέρα, εν το Πατρί, μέσα στον Πατέρα. Μόνο εγώ γνωρίζω, λέει, τον Πατέρα. Και το γνωρίζει τον Πατέρα, λέει, και εκείνος που θα περάσει από μένα, τον Κύριο. Είδε ο Ιωάννης όσο
του παρεχωρήθη με εικόνες και παραδείγματα ανθρώπινα, για να κατανοήσει. Ο πατήρ, γι' αυτόν πρόκειται, γι' αυτό μιλάει και ο Δανιήλ ο προφήτης, για όμοια περίπτωση, ότι πάνω στο θρόνο καθόταν ο πατέρας, γράφει τα εξής ο προφήτης Δανιήλ. Εθεώρουν έβλεπα έως ότου θρόνοι ετέθησαν, θρόνοι βασιλικοί, θρόνοι υψηλοί, για υψηλά πρόσωπα τοποθετήθηκαν, και παλαιός των ημερών, παλαιός των ημερών, έτσι ονομάζεται ο αιώνιος Θεός. Και έτσι εικονίζεται σαν γέρον με άσπρα μαλλιά, ωραίος, ο αιώνιος Θεός, παλαιός των ημερών, δηλαδή πιο παλαιός και από τις ημέρες ακόμα, αφού είναι αιώνιος. Πριν γίνει ο χρόνος υπήρχε ο Θεός, ο παλαιός των ημερών, καθόταν πάνω στο θρόνο. Και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών, σαν το χιόνι, και η θρίξη της κεφαλής και τα μαλλιά της κεφαλής ως ιέριον καθαρών, σαν μαλλί ολοκάθαρον. Ο θρόνος αυτού, επί το οποίο κάθετο, φλόξ πυρός, φλόγα πύρινη, και η τροχή αυτού και η τροχή που ήταν ο θρόνος, πυρ φλέγων, ποταμός πυρός, ποτάμι γεμάτο από φωτιά, ήρκεν έμπροσθεν αυτού, περνούσε μπροστά από το θρόνο του. Χίλια χιλιάδες σε λειτουργούν αυτό, χίλιες χιλιάδες λειτουργούσαν μπροστά του, και μοίρες μοιριάδες παριστήκεσαν, και μοίρες μοιριάδες στεκόντουσαν δεξιά και αριστερά και γύρω του. Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι ανεώχθησαν. Άρχισε να κάνει κρίση, δικαστήριο, και ανοίχθηκαν βιβλία. Αυτό το μεγαλειώδες θέαμα είδε ο προφήτης Δανιήλ. Προ Χριστού έζησε. Αυτό το θέατρο έχει μεγαλείο, θα το δούμε στη συνέχεια, άθαστο, αθάνατο. Πώς αλλιώς μπορούν να σταθούν οι Άγιοι μπροστά στα μαχαίρια, εάν μη έρθει ο Κύριος και δώσει τη χάρη Του. Δεν μπορούμε ούτε το ελάχιστο να υπομείνουμε χωρίς τη χάρη του Κυρίου. Εκ του θρόνου αυτού του Θεού εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ. Σίγουρα σε μας ηχεί άσχημα το αστραπέ, φωνέ, βροντέ. Κανείς δεν έχει την αντοχή να ακούσει τέτοια πράγματα, αλλά πνευματικό το θέαμα είναι και μεγαλειώδες και αγαπητό στην ψυχή την ανθρώπινη όταν σταθεί μπροστά. Θυμηθείτε ότι υρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού και είδον και άκουσα και είδα και άκουσα, αούκ εξών ανθρώπων να λύσει αυτά που δεν μπορεί να λύσει η ανθρώπινη γλώσσα. Τα εκφράζει τώρα με αυτόν τον τρόπο Άγιος Ιωάννης, ότι φωνές, βροντές και αστραπές. Για να μπορείσαι να καταλάβει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί τα μέτρα είναι ανθρώπινα, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Άλλος προφήτης βρέθηκε μπροστά στον Θεό και έπεσε κάτω. Και οι μαθητές του Κυρίου στη μεταμόρφωση έπεσαν πριγείς, δεν άντεξαν να δουν το θέαμα της μεταμορφώσεως, που ήταν γλυκή και ωραίο. Και ακόμη πολύτιμη λίθη, πολύτιμα λιθάρια,
που βάζουν στα δαχτυλίδια, πολλοί μαθαίνουν βάζουν και αναφέρει εδώ ιασπις, πολύ λιθάρι είναι αυτό, και σμαράγδιον. Μόλις μας δίνουν μια ασθενή εικόνα της ακτινοβόλας λαμπρότητας του Πατέρα επάνω στο θρόνο, του Πατέρα Θεού. Γύρω λέει από το θρόνο ουράνιο τόξο υπάρχει, ήρης ουράνιο τόξο, αλλά με μία ποικιλία χρωμάτων που ενωμένα φαίνονται σαν να είναι ένα χρώμα ενωμένα, και αυτό ότι είναι χρώματα διάφορα το ουράνιο τόξο και εδώ μας το παρουσιάζει σαν να είναι ένα χρώμα, δείχνει λέει ότι είναι τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος που εκπορεύονται από το θρόνο του Θεού και προσφέρουν ενότητα στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος και όχι διάσπαση. Ενότητα και όχι διάσπαση. Το φωνάζει και ο παπάς, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, φωνάζει στην Ιερά Λειτουργία, μας βγαίνει έξω, μας δίνει τη χάρη, μας ευλογεί και λέμε ενότητα Αγίου Πνεύματος. Αυτό το είδε ο Ιωάννης με αυτόν τον τρόπο, σαν ουράνιο τόξο, με ποικιλία χρωμάτων, αλλά να αποτελούν αυτή η ποικιλία ένα και μόνο χρώμα. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την κυβωτό του Νόε. Δηλαδή, το λέει τάξο. Ναι. Το ίδιο. Είδαμε, το λέει μέσα. Ναι, το ίδιο, το λέει. Είμαι εγώ, λέει, αυτό που βλέπεις, είμαι εγώ, μη φοβάσαι και δεν θα πνίξω κανένα. Άρα και μακροθυμεί ο Κύριος εκεί. Σταμάτησε λοιπόν ο κατακλυσμός με την παρουσία του ουράνιου ναι, τόξου. Μπράβο. Άρα είμαστε της ειρήνης. Ναι. Το λέει το Παγκαλιά Δήμη. Αλλά κατά πάντα μιμεί το Αντίχριστο στον Χριστό και το έχουν σαν σύμβολό τους νέοι εποχήτες. Δεν κατάλαβα. Α, ναι, ξαναπέστω. Κατά πάντα μιμείται ο Αντίχριστος στον Χριστό. Και ναι. Το έχουν βάλει σαν σύμβολό του, είναι εποχήτες. Ναι. Αν παρατηρήσουμε όλοι, όλα τα κόμματα, ακόμα και στις δημοτικές εκλογές, τα χρώματα αυτά χρησιμοποιούν. Δηλαδή τα μιμούνται, αλλά τους, τα υποβάλλει να μιμηθούν ο Αντίχριστος. Για να αντιγράψουν με αυτόν τον τρόπο ότι κάτι καλό γίνεται. Αυτό είναι το θέμα όλων. Μοιάζει με κύριο τώρα, μας θυμίζει εδώ η περίπτωση, την Πεδίσκη που είχε το πνεύμα του Πίθωνος, το κοριτσάκι που ήταν μέντιουμ. Και φάραζε, είναι μαθητέ του Χριστού αυτοί, είναι του Θεού άνθρωποι. Και για να πλαγίσουν τον κόσμο. Προχωράμε λοιπόν. Μετά λέει, από το πρώτο θρόνο που καθότανε επάνω ο Πατέρας Θεός, με όλη όση ήταν το δυνατό να δει τη μεγαλοπρέπεια ο Ιωάννης, κύκλο από το θρόνο, κυκλικά, 24 θρόνοι. Θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος. Κύριε, εμείς το ρωτήσαμε οι μαθητές. Ποια θέση θα έχουμε στη Βασιλεία Σου? Και είπε ο Κύριος, θα καθίσετε σε 12 θρόνους. Θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Εδώ λέει λοιπόν, 24 θρόνοι. Και επί των θρόνων, 24 πρεσβύτεροι. Και οι 24 πρεσβύτεροι αυτοί δεν είναι ούτε υπουργοί, ούτε πρωθυπουργοί, ούτε εκείνοι που κατέχουν τα πρώτα αξιώματα δίπλα στους επιγείους άρχοντες, στους μεγάλους τους, πρόεδρους δημοκρατίας και βασιλιάδες κλπ. Δεν είναι ούτε της αρχαίας Ρώμης άρχοντες, συγκλητικοί, αλλά είναι άνδρες που εξέχουν σε ηθικό και θρησκευτικό μεγαλείο. Παλέμαχοι αγωνιστές της πίστεως και της αρετής που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, ό,τι εξαιρετικό, ό,τι εξέχει
και ό,τι μπορεί να παρουσιάσει ωραιότερο, ηθικότερο, αγιότερο, αγνότερο η ανθρωπότητα. Ό,τι. Η ανθρωπότητα που έχει προσφέρει άνδρες με αρετές μεγάλες και, από, και στην Παλαιά και στη Γενή Διαθήκη. Και βέβαια, κοιτάξτε να κοιτάξουμε να δούμε, λέει, ανέβα εδώ, ψηλά, και κοίτα, και κοιτάζει και βλέπει ψηλά, τόσο ψηλά που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, δεν πάει το μυαλό μας, όπως ανέβηκε και ο Παύλος. Και είδε τον πατέρα στον θρόνο και δει γύρω από τον θρόνο, λέει, 24 πρεσβύτερους, αντιπροσώπους της ανθρωπότητας, με πλήρη αγιοσύνη, που λέει ο Παύλος, εις άνδρα τέλειο και μέτρο ηλικίας. Και παρατηρεί, να το χωνέψουμε, ανθρώπους, λέει, σαν και εμάς, να στέκουν δίπλα στις 24 θρόνους, δίπλα γύρω από το θρόνο του Θεού. Κοιτάξτε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε ποιο ύψος μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Όχι ο Μέγας Βασίλειος, ο άνθρωπος. Αρκεί το θέλει. Σε ποιο ύψος μπορεί να φτάσει. Δηλαδή πού. Εκεί που δεν μπορεί να πάει το μυαλό του ανθρώπου. Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ους ουκήκουσε και επικαρδία ανθρώπου κανέβη. Τελείωσε. Δεν μπορεί ούτε το αυτή να τα ακούσει, ούτε το μυαλό να το συλλάβει, ούτε η καρδιά να το συμπεριλάβει μέσα. Αυτό το θρόνο και αυτό το ύψος που ανέβηκαν 24 πρεσβύτεροι. Τα έβλεπε αυτά στο θέατρο που το άνοιξε ο ουρανός, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Τι εστί χριστιανισμός, ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος. Τι εστί χριστιανισμός, τι είναι ο χριστιανισμός. Και απαντά ο φωστήρ της Κεσαρίας Μέγας Βασίλειος. Θεού ομοίωσης. Να σε κάνει να ομοιάσεις με το Θεό. Γι' αυτό στέκονταν γύρω από το Θεό 24. Ήταν όμοιο με το Θεό. Δια της μιμήσεως των αρετών του Χριστού. Έχουμε εμείς τώρα μέσα μας την εικόνα του Θεού. Με την μικρή προσπάθεια, λέει και από τον πατήρ Παΐσιος, το ένα βήμα που θα κάνουμε, θα έρθει μεγάλη προσπάθεια και βοήθεια και θα μας κάνει όμοιους με τον Πατέρα. Όποιος θέλει, ανοίγει το βιβλίο του Πατέρα Παΐσιου, πάθη και αρετές, και θα δει μέσα εκεί ότι γέροντι, τι να κάνω για να αποκτήσω την τελεία αγάπη που έχουν αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι. Ένα μικρό βηματάκι, λέει, και θα έρθει να σε πάρει το χεράκι ο Θεός σαν μικρό παιδάκι, να σε πάρει στο παραπέρα βήμα. Τα παραπέρα βήματα. Γιατί εμείς το έχουμε πει χιλιάδες φορές και αυτό λέει γραφή πάντοτε και δεν σταματάει. Χωρίς εμού ουδήλαστε πήγουν δεν. Με τη βοήθειά του θα πάμε και θα πάμε. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι φορούν στολές λευκές. Λευκές. Πιο λευκές και από το χιόνι. Και φοράνε και στο κεφάλι στεφάνια. Φοράνε, λέει, στο κεφάλι στεφάνια. Κάπου αλλού η Αποκάλυψη λέει ότι τις λεύκαναν τις στολές τους με το αίμα που έχυσαν υπέρ του Αριού, για χάρη του ονόματος και της αγάπης του Αριού. Λέει, είναι οι στολές των πεπελεκισμένων. Εκείνο που πήραν, έφαγαν τσεκούρι. Και το στεφάνι, το φοράνε αυτοί 24 πάλι. Λέει, αυτό είναι για μας ο τελικός στόχος.
το στεφάνι. Αυτό ήταν και για αυτούς ο τελικός στόχος. Δηλαδή, να πορευθούν, να φορέσουν βέβαια εδώ το ακάνθινο στεφάνι που φόρεσε ο Κύριος, στέφανον εξ εκαθών περιτίθεται, και στη συνέχεια να φορέσουν το στεφάνι της δόξας. Εδώ ο ιερός συγγραφέας πατήρ Αυγουστίνος, μακαριστός Αυγουστίνος, έχει δύο στεφάνια, ένα κάδινο και ένα της δόξας του Θεού. Επαναλαμβάνω, το περιεχόμενο της ομιλίας είναι από το βιβλίο «Τέσσερα χρώματα» του πατήρ Αυγουστίνου που ερμηνεύει την Ιερά Αποκάλυψη. Ένα στεφάνι είναι το ακάνθινο, το στεφάνι της υπομονής. Είδα την υπομονή σου, φωνάζει σε κάποιους από τους 7 επισκόπους της Ασίας. Στην υπομονή στηρίζεται και παίρνει το στεφάνι αυτό. Αυτό, για αυτό το στεφάνι μιλάει και ο Απόστολος Παύλος, που πορεύθηκε το δρόμο εκείνο και στο τέλος του δρόμου είπε τον αγώνα τον καλόν ηγόλησμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, λοιπόν αποκυτεύει, με περιμένει ο της δικαιοσύνης στέφανος. Με περιμένει το στεφάνι της δόξας, της δικαιοσύνης. Όν, αποδώσει μη Κύριος τη ημέρα εκείνη. Θα μου δώσει το στεφάνι ο Κύριος την ημέρα εκείνη. Μακάρι, γράφει ο Άγιος Συγγραφέας, ο Ιερός Συγγραφέας, μακάρι όσοι εινάλωσαν εαυτούς εις την υπηρεσία του Θεού, εις το καθήκον και κατόπιν σκληρών αγώνων υπερπίστεως και αρετής, έφτασαν στο τέρμα της επιτυχίου στα διοδρομίαστον και ρίχνοντας ένα βλέμμα στο παρελθόν της ζωής, μπορούν αυτό να πούν αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος και που αναφέραμε μόλις προηγουμένως. Τον αγώνα, τον καλό λιγόνισμα κλπ. Είδε ακόμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, 7 λαμπάδες γεμάτες φωτιά να καίνε. 7 λαμπάδες είναι τα 7 χαρίσματα, 7 πνεύματα του θρόνου του Θεού, 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα παρηδεί: πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας και φόβου Θεού. Και αυτά τα 7 πνεύματα είναι σύμβολον της απέραντης σοφίας του Θεού, της απέραντης σοφίας του Θεού. 4 ζώα που τα βλέπουμε συνήθως στην Εκκλησία, τα είδε και αυτά γύρω από το θρόνο του Θεού. 4 ζώα, και το ένα λέει ζώων λέων, το άλλο μόσχος, μοσχάρι, το τρίτο άνθρωπος, το τέταρτο όσα ετός, εν μέσω και κύκλο του θρόνου. Στη μέση και γύρω από το θρόνο είδε τα 4 αυτά ζώα. Και βέβαια, πολύ δυνατά, πολύ ισχυρά, φώτιζε το αιώνιο φως που ήταν
και είναι και θα είναι το φως που εκπέμπει το μεγαλείο του προσώπου της Αγίας Τριάδος εκ του θρόνου του Θεού. Και άγγελοι, λέει, γύρω από το θρόνο. Είναι από αυτή την εικόνα παρμένος ένας ύμνος της εκκλησίας μας που τον ακούμε μόλις αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Δηλαδή, τι ακούμε κατανυκτικά στην εκκλησία? «Η ασώματος φύσης τα χερουβήμ ασυγείτη σε ύμνης δοξολογή», λέει. Οι άγγελοι που δεν έχουν σώματο, οι ασώματος φύσης, τα χερουβήμ, ασυγείτης, χωρίς να σταματάει καθόλου, αλλά και χωρίς να ακούγεται καθόλου, γιατί αυτή είναι η φωνή του Παραδείσου, δεν είναι φωνή σκέφτου που μιλάμε εμείς, είναι φωνή σιωπής. Γιατί πατέρα στην έρημο, πολλοί πατέρες στην έρημο το κλείνουν το στόμα εντελώς, δεν μιλάνε καθόλου και εφαρμόζουν την αρετή του Παραδείσου, την αρετή σιωπής. Η ύμνη και το να λύσει το παράδεισο, το να μιλάει στο παράδεισο κανείς, γίνεται με τον τρόπο που ο Θεός έχει ορίσει, με τη σιωπή. Πώς τα άκουσε ο Άγιος Ιωάννης αφού δια της σιωπής είναι? Το μυστήριο, λέει ο Αποστόλος Παύλος, της ευσεβίας, το μυστήριο. Μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό και δεν το αποκάλυψε ο Κύριος στους αθέους, αλλά σε εκείνους που έχουν την πρόθεση καλή. Λοιπόν, και λέγει εδώ, ζώα εξαπτέρυγα που είχαν 6 φτερούγες. Άλλοτε θα πούμε πάνω σε αυτό. Τα σεραφείμ με άπαυστες φωνές σε υπεριψώνουν, σε δοξάζουν δηλαδή, και τον αγγέλονται πάσα η στρατιά και όλη η στρατιά των αγγέλων τρισαγεί σε άσπαση εφημή, σε δοξάζει σε υμνή με τρισάγια άσματα. Τρισάγια, Άγιος, 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 τρισάγια. Ψάλλουν ακατάπαυστα, ασταμάτητα, αν θα μιλήσουμε στη γλώσσα μας, μέρα και νύχτα. Ατερμάτιστα, χωρίς να υπάρχει τέρμα στη δοξολογία. Τα έβλεπε και τα άκουγε, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Όχι με τα αυτιά που έχουμε. Σίγουρα όχι με τα αυτιά. Σίγουρα όχι με τα αυτιά που έχουμε εμείς τώρα. Και χωρίς καμιά διακοπή άκουγε τους ύμνους. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτων, ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Μετά, λέει, τον ύμνο αυτό και τη δοξολογία, οι 24 πρεσβύτεροι που καθόταν γύρω-γύρω από τον θρόνο, σε άλλους θρόνους, πίπτουν και προσκυνούν το Θεό το ζώντα. Πέφτουν και το προσκυνάνε. Και καταθέτουν, βάζουν μπροστά στο θρόνο του Θεού, του δίνουν τα χρυσά στεφάνια που τους είχε στεφανώσει τους πρεσβύτερους, λέγοντας, 24 πρεσβύτεροι του δίνουν τα 24 στεφάνια και του λένε του επιθρόνου παλαιού των ημερών καθημένου, άξιος εί ο Κύριος και Θεός ημών, λαβήν τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, ότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου όλα ήσαν και εκτίστησαν. Ομολογούν με αυτόν τον τρόπο οι 24 πρεσβύτεροι που του δίνουν, πάρ' τη δόξα,
δική σου είναι. Τα στεφάνια δηλαδή που μας έδωσες, δικά σου είναι. Και ό,τι πράξαμε, σύ μας το έδωσε και το πράξαμε. Δεν το κάναμε μόνοι μας. Σημειώνει εδώ ότι εν τη επιγεί, ό,τι, δηλαδή οτιδήποτε, εν τη επιγεί ως ζωή κατόρθωσαν 24 πρεσβύτεροι όταν ζούσα στον κόσμο αυτό που ζούμε και εμείς τώρα, το κατόρθωσαν δια της βοηθείας και της δυνάμεως εκείνου. Άρα λοιπόν και το στεφάνι που φοράγανε με τη δύναμη εκείνου το πήραν. Και όχι μόνοι τους. Αν ο θελεστή καταβαίνουν, παν δόρυμα τέλειο. Και η όραση και το θέαμα που βλέπει ο Άγιος Ιωάννης στο θέατρο εκείνο προχωράει. Στη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου, στο δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στο θρόνο, στο χέρι του παλαιού των ημερών, του πατέρα δηλαδή, βλέπει και λέει «Ιδού βιβλίων». Το βιβλίο ή το γεγραμμένο έσωθεν ήταν γραμμένο μέσα στις σελίδες που είχε και όπισθεν και από πίσω. Και εσφραγισμένο το βιβλίο και ήταν εσφραγισμένο το βιβλίο με 7 σφραγίδες, με 7 σφραγίδες. Άγγελος με φωνή βροντόδη τον ερωτά. Ερωτά. Τις άξιος ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού. Ποιος είναι άξιος. Αυτό το βιβλίο που κρατάει στο χέρι ο παλαιός των ημερών, ο επιθρόνου καθήμενος, ο υμνούμενος των χερουβίμ με τις άγιους ύμνους ασύγητους και ασταμάτητους. Ποιος μπορεί να το ανοίξει το βιβλίο που το κρατάει αυτός και να το διαβάσει. Η ερώτηση μένει άνευ απαντήσεως. Ουδής ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος εκ των ζώντων ή των ενάδει ευρισκομένων ουδής ευρέθη ικανός, ουχή να αποσφραγίσει, όχι να βγάλει τις σφραγίδες και να αναγνώσει το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά ούτε καν ή το άξιος να το ατενίσει, να το δει. Δεν ήταν άξιος κανένας, μα κανένας, απόλυτη κτήση, απόλυτη κτήση. Δεν ήταν άξιος ούτε καν να το δει, όχι να το ανοίξει. Ήτο το βιβλίο απροσπέλαστον, απλησίαστο, απλησίαστο. Ο Ιωάννης βλέποντας το βιβλίο επί ανυπολογίστο ζημία, για ανυπολόγιστη ζημιά, θα μείνει κλειστό, σου λέει, αφού δεν μπορεί κανείς να διαβάσει εκείνο το βιβλίο που είναι τόσο ωφέλιμο, άρα μεγάλη ζημιά να μην ξέρουμε τι γράφει το βιβλίο μέσα. Και θα μείνει κλειστό και ανερμήνευτο και αξίγητο, λυπάται, δια τούτο και κλαίει, αλλά ενώ έκλαιε ακούει φωνή θριάμβου. Την ώρα που έκλαιε ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ακούει φωνή θριάμβου. Ένας εκ των 24 πρεσβυτέρων του λέει, αυτός που καθόταν στους θρόνους, 24 πρεσβύτεροι του λέει, μη κλαίε, μη κλαίε, ιδού ενίκησε νολέον εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ,
αυτός θα ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως με τις 7 σφραγίδες το έχει στα χέρια του Κύριος. Αυτός το ανοίγει όταν χρειάζεται και οι πνευματοφόροι άνθρωποι του που χύνουν το αίμα του, το αίμα τους για αυτόν, μας μεταφέρουν τα μηνύματα του βιβλίου αυτού. Ουδής άλλος. Ουδής άλλος. Και αμέσως, εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων, ιδού αρνίων εσφαγμένων και εστικός. Να, ένα αρνί σφαγμένο που στεκόταν και εστικός και στεκόταν. Το αρνί ολοπλισμένο με δύναμη θεϊκή, υπερθαύμαστη, της οποίας σύμβολο ήταν τα 7 κέρατα, είχε 7 κέρατα, έρχεται και λαμβάνει εκ δεξιάς του καθημένου, επί του θρόνου, το ακτινοβόλον και σφραγισμένο βιβλίο. Και μόλις το έλαβε και ετοιμαζόταν να το αποσφραγίσει, μία παγκόσμιος δοξολογία ακούστηκε, ηκούστη. Τα 4 ζώα, 24 πρεσβύτεροι που εκράτουν κιθάρας και χρυσάς φιάλας θυμιαμάτων, άνθρωποι, άγγελοι, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων, αναρρύθμιτα σμήνι αείλων πνευμάτων, υμνούσαν τον νικητήν των αιώνων και έλεγαν «Άξιον εστί το αρνίον το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμη και τον πλούτον και τη σοφία και τη δόξα και την ευλογία». Και μαζί με τα έμψυχα και τα άψυχα σύμπασα η δημιουργία, όλη η δημιουργία συμμετέχει στην παγκόσμια δοξολογία και φωνάζει όλοι μαζί «Αμήν». Επεσφράγισε, τελείωσε τη δοξολογία αυτή, ένα αμήν. Τότε έψαλαν οι άγγελοι, τα εξατέρυγα, ζώα Σεραφείμ, 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Και η όρασης και αυτό που έβλεπε ο Ιωάννης συνεχίζεται, προχωρεί. Μετά τη δοξολογία αρχίζει η αποσφράγηση, το ξεσφράγισμα του μυστηριώδους βιβλίου. Ανοίγονται οι 4 σφραγίδες και ειδού 4 ύπι, 4 άλογα, 4 ύπι καλπάζοντες. Εκ της πρώτης σφραγίδος πετάγεται ύπος που καλπάζει λευκός. Εκ της δευτέρας σφραγίδος ύπος πυρός, γεμάτος φωτιά. Εκ της τρίτης ύπος μέλας, μαύρος, απέσιος, σκοτεινός. Εκ της τετάρτης ύπος χλωρός, κίτρινος, ξερικός, αρρωστιάρικος, χλωρός. 4 χρώματα λοιπόν ξεπετιώνται, λευκό, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην άλλη σύναξή μας. Αμήν. Πρώτα κάτω. Αν θέλει να πει κανείς κάτι και μπορεί να πει, εγώ τα διαβάζω για να μην... Ο κάτι εγώ, ότι πρώτον, ο Άγιος Αυγουστίνος, επειδή είχα τη χάρη και
την ευκαιρία δηλαδή, να τον εδώ κάτω, στον Άγιο Βασίλειο, που έκανε κηρύγματα. Ναι. Ήτανε ένας ιερέας, ένας τότε. Τότε. Ναι, τότε. Μα να με, δεν άρχισε καθόλου από τότε. Ναι. Μέχρι τον τέλος που έφυγε τώρα. Λοιπόν, που αυτός, ναι με έλεγε ωραία πράγματα, αλλά αυτά τα ωραία τα έκανε πράξη. Όλα. Με κόστος. Δεν τον έλεγε το κόστος. Όχι. Τίποτα δεν τον έλεγε. Όχι. Και επειδή έπιασε το χώρο αυτό, φαίνεται ο κύριος του άνοιξε τη διάνοια, γιατί το πνεύμα του ήταν σαν σφεδόνα και πήγαινε μακριά. Ήταν απάνω. Πολύ, ναι. Και έγραψε αυτό το όμορφο. Να με βιβλίο που είναι της Αποκαλύψεως. Αποκαλύψεως. Που είναι πάρα πολύ καλό. Θα αλλά, το πούμε συνέχεια. Ναι, θα πω και κάτι άλλο τώρα. Ο Χριστός μαρτυρεί που ήρθε κάτω. Ψεύδεστε ότι γνωρίζετε τον Πατέρα μου. Εγώ είμαι η οδός. Αν δεν γνωρίζετε εμένα, ναι, εγώ θα σας γνωρίσω τον Πατέρα μου. Αν είναι καλοί αυτοί που θα πάνε κοντά του. Ναι. Λοιπόν, και φαίνεται οι 24 αυτοί, πρεσβύτεροι, μπράβο, γνωρίζανε και όλοι είναι Άγιοι πρώτα τον Χριστό. Για να φτάσουν στον Πατέρα. Εγώ είμαι η οδός. Άρα και τον έχουμε κοντά μας με θυμόν ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, παιδείς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέλετε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον εν ουρανώ και τη γη, τον άρθρο ημών των επλούσιων, δώσε εμείς σήμερα και άφεσε ημί τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς και πνεύμα, αλλά ρίξεις ημάς από τον πονηρούχο. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή μας νύχτα και καλή φώτιση να έχουμε. Και χρόνια πολλά σε όλους. Την ώρα την αλληλώς αλλάζει. Ναι, ναι, ναι.